Γεια σας. Είμαστε το Αποφασίζω και σήμερα είναι η μέρα που ξεκινάμε το πρώτο επεισόδιο του νέου μας podcast με τίτλο «Η δύναμη είναι γνώση». Η επιτυχία έρχεται όταν η προετοιμασία δημιουργεί την ευκαιρία. Η ευτυχία έρχεται όταν αναγνωρίζεις και υπηρετείς τα θέλω της καρδιάς σου. Η επιτυχία και η ευτυχία δεν είναι απλά αποτέλεσμα ικανοτήτων ή τύχης. Είναι αποτέλεσμα γνώσης και δράσης. Για να κερδίσεις τη ζωή χρειάζεται να αναγνωρίσεις τις δυνάμεις σου να αναπτύξεις νέες δεξιότητες να πειθαρχήσεις τα όνειρά σου να ξεπεράσεις τις αναστολές σου να κυριαρχήσεις τους φόβους σου να αποδεχτείς την ομορφιά που κρύβεις μέσα σου να ανακαλύψεις ότι η γνώση είναι δύναμη Η ζωή δεν χαρίζεται, κατακτιέται Είμαι η αγάπη Καλογύρου Είμαι ο Αλέξιος Βανδόρος Είμαστε, Είμαστε το, το αποφασίζω, το αποφασίζω. Και αυτό είναι το podcast «Η Δύναμη Της Γνώσης». Είμαι ο Αλέξης Βανδόρος. Είμαι η Αγάπη Καλογύρου. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ και αρκετούς μήνες... πολλοί από εσάς είτε είστε μαθητές μας σε σεμινάρια... είτε άνθρωποι που μας παρακολουθείτε σε social media... μας ρωτάτε γιατί δεν κάνουμε ένα podcast. Η αλήθεια είναι ότι πληρώνουμε το τίμημα της επιτυχίας... τα τελευταία δύο χρόνια περάσαμε από το προκλητικό στάδιο του COVID, που είμαστε στο μετέχουμε επιχειρηματικά, αν θα κλείσει το αποφασίζω, γιατί τα σεμινάρια μας ήταν μόνο διαζώσεις, κάναμε το άλμα πίστης και αυτό μας, τελικά μα βοήθησε πάρα πολύ στο να αναπτυχθούμε. Και σήμερα είναι 20 Ιουλίου του 2022, έχει σημασία αυτό, γιατί αγάπη τα podcast μένουν στο χρονοτούλα που μπορεί να το ακούνε από 7 χρόνια αυτό, αλλά έχει σημασία, λέμε και που είμαστε. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Εγώ πάντα ήθελα να δουλέψω στο ραδιόφωνο και επιτέλου αποκτώ την εμπειρία του στέκομαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο και μιλάω. Και είναι ραδιοφωνικά αυτά, όντω. Ε... Σα καλωσορίζουμε λοιπόν σε αυτά τα podcast που ξεκινάμε μαζί με τον Αλέξιο mm. με τίτλο Η δύναμη τη γνώση. Προκειμένου και εμεί από την πλευρά μα να σα δώσουμε mm. ό,τι μπορούμε, ό,τι γνωρίζουμε mm. με σκοπό η ζωή μας μέσα από τις προκλήσεις mm. που πλέον όλο αυτό το διάστημα αντιμετωπίζουμε, mm. να την πάμε ένα βήμα παραπάνω και να χαμογελάμε κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Ε, τα podcast θα βγαίνουν ε, στον αέρα κάθε Κυριακή, γιατί η Κυριακή είναι μια μέρα όπου οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάπως πιο πολύ ελεύθερο χρόνο. Άρα, είναι μια μέρα που μπορώ να αφιερώσω στον εαυτό μου, στην προσωπική μου ανάπτυξη, στο να μάθω κάτι καινούριο, να είμαι λίγο πιο εστιασμένος σε μένα και όχι ότι σημαίνει τριγύρω. Και ο σκοπός είναι να, να μοιραστούμε μαζί σας πάρα πολλά κομμάτια της Μεθόδου. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για τη Μεθόδο. Ε, πάρα πολλά βιώματα, βιώματα δικά μας, μαθητών μας. Στο αποφασίζω έχουμε πάνω από 30.000 απόφοιτους αυτά τα 30 πλάς χρόνια που υπάρχει ο οργανισμός, που είναι ο στην Ελλάδα. Και όλο αυτό να καταλήξει σε πρακτικά πράγματα. Δεν μας αρέσει γενικά και σε σεμινάριά μα και στι ακαδημίε, πόσο μάλλον εδώ, να θεωρητικολογούμε. Υπάρχει από εμά όλη η γνώση και το υπόβαθρο, αλλά θέλουμε με απλά πρακτικά να μπορέσει ο καθένα από εσά να κάνει κάτι διαφορετικό και να φτάσει στο ζητούμενο που είναι η επιτυχία και η ευτυχία παρακάτω. Έλεγα στην Αγάπη, όταν ήρθαμε το πρωί, ένα από τα βιβλία που έχουμε στι εκδόσει μα, η Εκδόση τη Δυναμική Επιτυχία. Από τα πολύ αγαπημένα μου, είναι του Άλαν Κοέν, Το Μια Βαθιά ανάσα Ζωή. Αυτό είναι ένα βιβλίο που δεν έχει νόημα να το διαβάσει όλο μαζί, είναι πολύ εύκολο. Έχει μία σελίδα για κάθε μέρα του χρόνου, όπου εκεί έχει έναν τίτλο και μία μικρή ιστορία με ένα δίδαγμα μέσα. Και θεωρητικά, θα το δείτε και στην πορεία με αυτά που θα πούμε εδώ στο podcast, δεν είναι τυχαίε αυτέ οι ιστορίε. Το ανοίγω σήμερα το πρωί για να το φέρω εδώ μαζί. Και ο τίτλο είναι, με αυτό ξεκίνησα κιόλα, το ανοίγω ή να διαβάσω. Ο τίτλος είναι το «Το σήμερα είναι η μέρα». <laughs> Και ο υπότιτλος «Η μόνη φορά που αποτυγχάνει είναι η τελευταία φορά που προσπαθείς». Ε, θες επειδή είσαι ωραία έτσι, στο, να το διαβάσεις ή χρειάζεσαι γελιά. Όχι, δεν χρειάζεται. Η χρειαζεσαι γυαλια οχι δεν χρειαζεται η φιλη μου η Τζούντιθ εργαζόταν ως δίτης για τον Μέλ Φίσερ, τον το εξερευνητή που αναζητούσε μια βυθισμένη Ισπανική γαλέρα κοντά στα Ξερονίσια της Φλόριντα. Επί 16 χρόνια ο Φίσερ και η ομάδα του έψαχναν ακούραστα για τη φημισμένη Ατότσα, εύχομαι να το προφέρω σωστά, ξοδεύοντα τα κεφάλαια πολλών επενδυτών για να βρουν ένα θησαυρό που στην καλύτερη περίπτωση αποτελούσε απλή εικασία. Η ομάδα είχε, η ομάδα είχε υιοθετήσει το μότο «Σήμερα είναι η μέρα» φορούσαν όλοι φανελάκια που διακήρυταν αυτή τη βεβαίωση με μεγάλα γράμματα. Μέρα τη μέρα, χρόνο το χρόνο, το πλήρωμα έβγαινε στα νυχτά, κινητοποιημένο μόνο από την ελπίδα ότι σήμερα είναι η μέρα. Τελικά, στις 20 Ιουλίου του 1985, στις 1 και 5 μετά Μεσημβρίας, ο θαλάσσιος ε, ραδιοπομπός του Φίσερ, στο Key West της Φλόριντα, μετέδωσε τη φωνή του γιου του Φίσερ που καλούσε από το σκάφο απτόητο. Βάλτε στην άκρη του χάρτε. Βρήκαμε την κεντρική φλέβα του Χρυσορυχείου. Έτσι, γράφτηκε η ιστορία καθώ το πλήρωμα του Φίσερ ανέβασε στην επιφάνεια χρυσάφι, πετράδια και θαμένου θησαυρού εξ αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανοίγω μια παρένθεση. Θα ήθελα και εγώ να είχα αυτό το θησαυρό. Αν είχε μοχθήσει σκληρά και για πολύ καιρό για κάτι που πιστεύει, μην τα παρατά. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι συγκλονιστικό που θα αλλάξει τη ζωή και τον κόσμο σου. Ο Ρίτσαρτ Ανέτμπορο αγωνιζόταν 18 χρόνια για να μπορέσει να γυρίσει την ταινία Γκάντι και όταν το κατάφερε κέρδισε ένα σωρό Όσκαρ. Ο Τόμας Έντισον έκανε 50.000 πειράματα πριν τη την πρώτη αλκαλική του μπαταρία. Όλα αυτά τα επιτεύγματα έκαναν, έκαναν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για πολλούς... και πού ξέρεις, ίσως και εσύ, να προσθέσεις ένα σε αυτά. Σήμερα είναι η μέρα λοιπόν και για μας είναι η μέρα... και επειδή θα τους δίνουμε πρακτικά πράγματα... λέω, και δεν τα έχουμε με την αγάπη... θα έχουμε πολύ το σχεδιασμό, να ξέρετε, <laughs> είμαστε όλοι εκπλήξεις... λέω για αυτή την πρώτη εβδομάδα μέχρι την επόμενη Κυριακή... Mm -hmm. να κάνουν κάτι απλό με το που ξυπνάνε το πρωί, είτε οι μαθητέ μα είτε όχι, δεν έχει σημασία. Αν είστε μαθητέ μα, μετά τη δήλωσή σα, θα πούμε σε άλλα επεισόδια τι είναι οι θετικέ δηλώσει. Μπορεί να κοιτάξει τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να του πει σήμερα είναι η μέρα. Για ό,τι σημαίνει για σένα αυτό. Σήμερα είναι η μέρα. Σήμερα είναι η μέρα να πάρω ένα ευχάριστο νέο. Σήμερα είναι η μέρα να βρω τον ή τη σύντροφο τη ζωή μου. Σήμερα είναι η μέρα να πάω παραπάνω στη δουλειά μου. Σήμερα είναι η μέρα απλά να χαμογελάσω. Έχουμε ξεχάσει να χαμογελάμε με όλα όσα συμβαίνουν. Μνημόνια, COVID, lockdown, φωτιέ τώρα, πυρκαγιέ παντού. Πόλεμοι, κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά μα έχουν κάνει και έχουμε λίγο έω πολύ όλοι μας μαραζώσει. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Καιρό να αρχίσουμε να χαμογελάμε. Αν σκεφτεί πώ είναι η μέρα σου όταν ξυπνά και είσαι για κάποιο λόγο χαρούμενο. Έτσι. Ξύπνησες μια μέρα όμορφα. ξύπνησες χαμογελαστό. Όλη σου η μέρα μετά. Έχει αυτό το χαμόγελο πάνω τη. Όλη η μέρα πάει λίγο καλύτερα. Όλη η μέρα κυλάει καλύτερα. Και έχει δει και τι μέρε που έχει ξυπνήσει, μου ντρούχει, τι κακέ σου, εκνευρισμένο. Όλη σου η μέρα πάει χάλια. Το ένα αρνητικό μετά το άλλο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε χαμογελώντα. Γιατί? Γιατί σήμερα είναι η μέρα. Για ποιο mm. πράγμα? Mm. Δεν έχει σημασία. Για το οτιδήποτε όμορφο μπορεί να σου συμβεί. Και επειδή πραγματικά, και θα το αναλύσουμε σε αυτά τα podcast, εγώ δημιουργώ την πραγματικότητά μου και το συνέστημά μου, είναι, είναι, είναι δωρεάν να χαμογελάσω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να μου πω γιατί η πιο σημαντική σχέση με τον εαυτό μου, εγώ σε μένα, ότι παιχταρά μου, κοριτσάρα μου, ότι θέλετε να πείτε, σήμερα είναι η μέρα. Και με αυτό το χαμόγελο να φτιάξω το συναισθημά μου και να βγω εκεί πέρα έξω ή να κάτσω στο σπίτι, αν εργάζομαι από εκεί, και να φτιάξω μια ωραία μέρα. Οπότε ξεκινάμε από αύριο το πρωί. Χαμόγελο στον καθρέφτη. Σήμερα, σήμερα είναι η ημέρα. μέρα. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο επεισόδιο του podcast «Η δύναμη της γνώσης» από το «Αποφασίζω». Μ' άρεσε, θα κάνουμε κι άλλα, ε. Ναι. Εντάξει. <laughs> θα είμαστε κάθε εβδομάδα εδώ. Εξάλλου η συνέπεια και η αυτοπιθαρχία είναι κάτι που είναι κομμάτι της μεθόδου και δικό μας. Σκοπεύουμε να πούμε σε εσά και προσωπικές ιστορίες και ιστορίες μαθητών μας, πράγματα που... Μπορεί να μην έχουν υποθεί ή να μην τα έχετε ακούσει. Θέλουμε να δώσουμε αξία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς το κομμάτι της προσφοράς. Ξέρουμε ότι το podcast είναι κάτι το οποίο μοιράζεται ελεύθερα εκεί πέρα έξω. Έχουμε τα σεμινάρια μας που θέλει να κάνει τα βιωματικά και να δουλέψει μαζί μας. Αλλά επειδή έχουμε πάρει πολύ πράγματα ζωή αυτή, θέλουμε να μοιραστούμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα ακόμα κομμάτι προσφοράς για εμάς να μοιράσουμε ελεύθερα όλα αυτά που, έχουμε στη μέθοδο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένουμε και την επόμενη εβδομάδα. Να κάνω spoiler. Και δεν κάνει. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, θα πούμε προσωπικέ. την προσωπική μα ιστορία. Μα. Την προσωπική μου ιστορία. Θα πει ο Αλέξο την προσωπική του ιστορία και την κοινή μα ιστορία για το πώ φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πάρα πολύ μας ρωτάτε. Μα εσεί που, πώ. Και ναι. Ήρθε και να το αποκαλύψουμε. <laughs> Ήρθε η ώρα να πούμε την αλήθεια μα. <laughs> Σα Φρα... ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη Κυριακή. Φιλάκια. Μπορείς να βρεις όλα τα επεισόδια του podcast «Η δύναμη της γνώσης» είτε στο κανάλι του «Αποφασίζω» στο YouTube είτε στην ιστοσελίδα μας στο www.apofasizo.gr Εάν πήρες αξία από το επεισόδιο αυτό, άφησέ μας ένα σχόλιο, μοιράστο με τους φίλους σου και φυσικά μπορείς να μας ακολουθήσεις στο κανάλι μας στο YouTube στο Facebook, στο Instagram και στο LinkedIn αποφασίζω με λατινικούς χαρακτήρες.